Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Πάτρα, στον δρόμο μετά από γνωστό ιδιωτικό θεραπευτήριο. Ένας δρόμος Καρμανιόλα που σε τακτά διαστήματα καταγράφονται σοβαρά ατυχήματα, όπως το σημερινό, όπου άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο 29χρονος δικυκλιστής, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού. Ένας δρόμος χωρίς σήμανση, όπου οι περισσότεροι αναπτύσσουν μεγαλύτερες ταχύτητες από τις επιτρεπτόμενες. Θανατηφόρο τροχαίο στις 7 και 10 το πρωί σημειώθηκε σε δρόμο πιο πάνω από ιδιωτικό θεραπευτήριο όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε 29χρονος επιχείρησε να προσπεράσει φορτηγό και άγνωστο πώς καρφώθηκε με ταχύτητα στο πίσω μέρος. Νεκρός είναι ο Μάριος Γκιουλάη αλβανικής καταγωγής που εργαζόταν στην Πάτρα. Ήταν πατέρας ενός μικρού παιδιού. Ο 29χρονος χτύπησε με το κεφάλι πάνω στο φορτηγό με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο ενώ η μηχανή του εξφεντονίστηκε σε παρακείμενο οικόπεδο. Δυστυχώς στον αλόγο δρόμο τα τροχιά είναι αρκετά και οι λόγοι είναι η ταχύτητα και η έλλειψη σήμανσης, όπως λένε οι επαγγελματίες οδηγοί που είναι συχνά μάρτυρες δυσάρεστων περιστατικών. Δεν έχει διαγράμμιση ο δρόμος, αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια και αναγκαστικά σημαίνεται μοιραίο. Οπότε πρέπει να το ελέγξει η τροχιά, να δει τι μπορεί να γίνει. Ναι, εδώ πέρα δεν υπάρχουν σήματα, δεν ξέρουν ποιος έχει προτεραιότητα, γίνονται συνέχεια ατυχήματα. Υπάρχει μια καταστασία. Οπότε γίνεστε και μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Ναι, συνήθως ναι. Ο κύριος λόγος, μιλάω σαν επαγγελματίας οδηγός, είναι η ταχύτητα. Έτσι. Είναι πολύ μεγάλες γιατί ο είναι μεγάλες ταχύτητες, κατεβαίνουν τα οχήματα με αρκετές μεγάλες ταχύτητες. Έτσι. Υπάρχει ένα σκοκ, πρέπει να τηρείται, έτσι, από όλους μας, ξεκινά από εμάς τους επαγγελματίες και πηγαίνουμε και στους ερασιτέχνες. Η ταχύτητα είναι το υπαριθμόν 1. Λίγο πολύ στην Ελλάδα οι δρόμοι, άλλοι είναι καλοί, άλλοι είναι σε άθλια κατάσταση. Αλλά όλα έχουν να κάνουν με την ταχύτητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας Μάριος Γκιουλάη πήγαινε εκείνη την ώρα στη δουλειά του. Στο σημείο βρέθηκε αμέσως και συνάδελφός του, όπως επίσης 3 οχήματα της πυροσβεστικής και περιπολικά της αστυνομίας. Έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας διενεργεί η τροχαία πατρών. Από το μηδέν στην κυριολεξία ξεκίνησαν από σήμερα τις επαφές με τους ψηφοφόρους, τα κόμματα της χώρας, με το βλέμμα στραμμένο στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου, παρουσιάζοντας το πρόγραμμά τους και καλώντας τους πολίτες να ψηφίσουν με γνώμονα το αύριο της χώρας και ενός παρανομαστής να αυξήσουν τις δυνάμεις τους από το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου. Σε θέσεις μάχης βρίσκονται τα κόμματα με το βλέμμα στις κάλπες 25ης Ιουνίου. Η διάλυση σήμερα της βραχύβιας Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές 21ης Μαΐου σήμανε και επισήμως την έναρξη της νέας προεκλογικής περίοδου με τους πολιτικούς αρχηγούς να ετοιμάζονται για νέο μαραθώνιο περιοδιών συνοδευόμενα βέβαια από τα στελέχη τους. Βεβαίως με ενδιαφέρει και έχω κατασταλάξει. Πιστεύετε όμως ότι μπορεί κάποιο πρόγραμμα να σας εκπλήξει αυτό το μήνα? Δεν νομίζω. Τα προγράμματα είναι λόγια από τα μπαλκόνια. Δεν δεσμεύεται κανένας. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχουν τηρήσει, δεν έχω δει τίποτα να τηρούν από αυτά που λένε προεκλογικά. Δεν καταθέτουν ένα πρόγραμμα στην εισαγγελία του ΕΡΕΠΑΟΚ για να έχουν συνέπειες. Επομένως, οι λόγια από τα μπαλκόνια είναι αφαιρέγγυοι όλοι. Και οπότε ψηφίζετε με βάση εκείνη τη στιγμή τι πιστεύετε ότι είναι καλύτερο? Αυτό ήταν το. Έτσι μας έχουν κάνει να πιστεύουμε το λιγότερο κακό να ψηφίζουμε. Αλλά πάντα βγαίνει το μεγαλύτερο κακό. Είναι κάλπικα όλα. Έχω αποφασίσει. Οπότε δεν σας χρειάζεται αυτό το διάστημα ενημέρωσης? Όχι, έχω αποφασίσει. Δεν ασχολούμαι και τόσο. Αλλά θα ψηφίσω Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σας αρέσει το πρόγραμμά της? Εντάξει, είναι καινούργιος να μπει στη Βουλή. Υπάρχει ανανέωση? Βεβαίως τώρα. 150 χρόνια τους ίδιους. Στην Πειραιώς, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας καταστρώνουν βήμα-βήμα τη στρατηγική τους για τις ερχόμενες εκλογές, η οποία στοχεύει στην αυτοδυναμία με βασικό διακύβευμα αυτοδυναμία ή περιπέτειες. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στόχος είναι η αντιστροφή του κλίματος και ο επαναπατρισμός των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων, κυρίως όμως να πείσει για το νέο αφήγημά του, ιδιαίτερα για την κυβερνητική του πρόταση, με την νέα εκλογική επιτροπή να σηκώνει το βάρος της προώθησης των προεκλογικών θέσεων του κόμματος. Στο ΠΑΣΟΚ το στοίχημα είναι να αντικαταστήσει τον ΣΥΡΙΖΑ ως κύριο αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία και να αυξήσει τα τελευταία του ποσοστά. Και έχουμε μπροστά μας μία άδεια κάλπη. Και αυτή την κάλπη θέλουμε να τη γεμίσουμε με όσο το δυνατόν
περισσότερα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ώστε την επόμενη μέρα να έχουμε μια ισχυρή, αυτοδύναμη κυβέρνηση και έναν αυτοδύναμο πρωθυπουργό που θα συνεχίσει το έργο του που κάνει εδώ και 4 χρόνια, ένα έργο που έχει αλλάξει την Ελλάδα, ένα έργο που έχει κάνει περήφανη κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Από σήμερα μπαίνουμε δυνατοί, ενωμένοι, σοβαροί και υπεύθυνοι στην νέα εκλογική μάχη. Έχουμε μπροστά μας μια νέα εκλογική μάχη, μια εκλογική μάχη με άλλο διακύβευμα, με άλλο εκλογικό σύστημα, με την ενισχυμένη αναλογική, και σε αυτή την εκλογική μάχη οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ θα μπουν δυνατά. Έχουμε στόχο και σε επίπεδο Αχαΐας αλλά και πανελλαδικά να πάμε πόρτα-πόρτα, να μιλήσουμε με όλους τους συμπολίτες μας. Θα δοθεί μια έμφαση στο πώς πρέπει να κινηθούμε. Οι προγραμματικές μας θέσεις υπάρχουν και είναι αναρτημένες από τον Νοέμβριο του 2022. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξει μια οργάνωση, ούτως ώστε να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή την ανωδική πορεία. Και βέβαια πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές της 25ης Ιουνίου το ΠΑΣΟΚ θα καταγράψει νέα άνοδο. Νομίζω θα φτάσει στο 14-14,5, θα πάει εκεί πάνω. Και βέβαια θα είναι ένας βασικός παίχτης και μέσα στο Κοινοβούλιο αλλά και μέσα στην κοινωνία. Τώρα, με φόντο τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η κάλπη της 21ης Μαΐου. Πάμε τώρα να δούμε τον συνάδελφο Δημήτρη Χωρίτο να μας πει λεπτομέρειες, καθώς και για τα πρωτοκλασσάντα πρόσωπα των δύο κομμάτων που θα κατέλθουν στην Αχαΐα. Ήδη τώρα που μιλάμε, ο Νίκος Παπάς βρίσκεται στην αγορά Αργύρη της Πάτρας. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Πράγματι, όπως ακριβώς το είπες, ο Νίκος Παπάς ήδη μιλάει σε ειδική σύσκεψη τόσο στους βουλευτές και πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, όσο και στα στελέχη και μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά τους μεταφέρει τις νέες γραμμές, τη νέα στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για αυτές τις ιδιότυπες εκλογές, και τις χαρακτηρίζω ιδιότυπες, πρωτόγνωρες, Γιώργο, διότι σχεδόν όλοι ξέρουμε τον νικητή. Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση η διαφορά ήταν 20 ποσοστιαίες μονάδες, κάτι που όχι δύσκολα, είναι απίθανο να ανατραπεί. Άρα, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, άπαντες γνωρίζουμε ποιος θα βγει πρώτο κόμμα, και το μόνο στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας είναι αν θα έχει την αυτοδυναμία, εάν θα κατορθώσει εν πάση περιπτώσει να λάβει εκείνο το ποσοστό που θα την οδηγήσει στο να κυβερνήσει μόνη της τη χώρα. Ο Νίκος Παπάς, μέσες άκρες, Γιώργο, και επιγραμματικά να στο πω, διότι είναι εν εξελίξη η σύσκεψη, τόνισε στα στελέχη του κόμματος και στους βουλευτές και πολιτευτές ότι αυτό που προέχει είναι να φτάσει και στον τελευταίο αχαιό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το σκεπτικό τους ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας, κάτι που δεν κατόρθωσαν στις εκλογές της 21ης Μαΐου, και παραλλήλως να προσπαθήσουν με παντίους τρόπους να επαναφέρουν στο κόμμα τους ψηφοφόρους και κυρίως τους λεγόμενους Πασόκους, οι οποίοι είτε ψήφισαν Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, αλλά ΣΥΡΙΖΑ είναι βέβαιον ότι δεν ψήφισαν. Αυτό είναι η πιο δύσκολη, Γιώργο, αποστολή που μπορεί να υπάρξει, διότι πρέπει να τους πείσουν εκ νέου τους ανθρώπους του κέντρου, τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η προοπτική για τη χώρα, είναι το κόμμα το οποίο μπορεί να πάρει την εξουσία είτε τώρα είτε μετά από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, Δημήτρη, πρέπει να ακούσετε κάποιες τοπικές γκρίνιες και για το αποτέλεσμα και για το γεγονός ότι η Αχαΐα βάφτηκε γαλάζια, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε η Αχαΐα, αυτό που είπες, Γιώργο, είναι η πιο κέρια ερώτηση, διότι η Αχαΐα δεν είναι μια οποιαδήποτε, ένας οποιοσδήποτε νομός. Ήταν μέχρι πρότινος ένα από τα κάστρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας νομός στον οποίο επικυριαρχούσε με 40% και πλέον. Ένας, 4 στους 10 ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκε δεύτερο κόμμα να χάσει 15 ποσοστιαίες μονάδες. Οπωσδήποτε η Αχαΐα, Γιώργο, είναι επακριβώς αυτό που είπες, είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η Κρήτη,
όπου και εκεί επικυριάρχησε η Νέα Δημοκρατία μετά από 50 χρόνια, από το 1974 και εντεύθυνε στην Κρήτη, ψήφισαν αρχικός Πασόκ και ακολούθως ΣΥΡΙΖΑ. Ουδέποτε η Νέα Δημοκρατία είχε βγει πρώτη. Όπως και στην Αχαΐα, η κυριαρχία αρχικός του Πασόκ επί δεκαετίες και ακολούθως του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αναντήρητη. Τώρα όμως είναι δεύτερο κόμμα με μεγάλες απώλειες. Γι' αυτό τους είπε ο Νίκος Παπάς, αυτό που προέχει είναι να βρούνε τους ψηφοφόρους του Πασόκ, τους ψηφοφόρους του κέντρου που έφυγαν. Όχι να πείσουν γενικά τον κόσμο, να μην ξοδέψουν ενέργεια στο να μεταφέρουν γενικώς και αορίστως το πρόγραμμα, αλλά να ξεκινήσουν από τους ψηφοφόρους που έχασαν, από τους ψηφοφόρους που δεν πίστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και έφυγαν είτε προς Πασόκ είτε προς Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, Δημήτρη, έχουμε και για τη Νέα Δημοκρατία έλευση κάποιου πρωτοκλασσάτου στελέχους, έχουμε κάποια πληροφορία για το επόμενο διάστημα ή είναι ακόμα νωρίς να πούμε κάτι? Θα πούμε, Γιώργο, στην χθεσινή σύσκεψη στην Αθήνα είχαμε την ολοκομωσία των βουλευτών και τα λοιπά, αλλά ανέβηκαν στην πρωτεύουσα και οι πολιτευτές και φυσικά οι βουλευτές και στελέχη της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί τους διαμήνυσαν το εξής, ότι οφείλουν άπαντες να παλέψουν για αυτές τις εκλογές. Το κόμμα με προεξάρχοντα τον Κυριάκο Μητσοτάκη τους κοιτάζει, τους παρατηρεί αν θα καταθέσουν ή όχι τα όπλα και θα παλέψουν για το καλό της Νέας Δημοκρατίας. Βγαίνοντας αρχικώς τους έδωσαν σε εισαγωγικά εντολή, τους εξήγησαν πώς πρέπει να κινηθούν, να βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης, να μιλούν για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά μέσω ήπιων τόνων, να μην υπάρχουν αλαζονικές συμπεριφορές. Η κάλπη είναι άδεια, άρα η προσπάθεια ξεκινά από την αρχή. Ναι, μεν υπάρχει ένας αέρας νίκης, ναι, μεν προϋπάρχει αυτό το μεγάλο, το γιγαντιαίο προβάδισμα, αλλά όλο αυτό πρέπει να το ξεχάσουν και να παλέψουν από την αρχή. Στην Πάτρα, Γιώργο, επίκειται να κατέλθει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος πρότευσε στην εκλογική του περιφέρεια και είναι ένα πρόσωπο. Δεν είναι τυχαίο που κατεβάζουν στην Πάτρα τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Είναι ένα πρόσωπο που προέρχεται από τα σπλάχνα του Πασόκ. Άλλωστε ήταν και υπουργός επί κυβερνήσεων Πασόκ. Και είναι ένα πρόσωπο που γνωρίζει άτομα στην Αχαΐα και από το κέντρο και από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ, το νέο ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε, αν το θέλεις, σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους. Άρα στέλνουν μάλλον κατάλληλο πρόσωπο για να μιλήσει στο αχαϊκό ακροατήριο, προσπαθώντας, επιχειρώντας τρόπον τεινά να προσελκύσει περαιτέρω ψηφοφόρους από το κέντρο. Είναι σημαντικό. Τώρα και κάτι τελευταίο, Γιώργο. Ναι, ήθελες κάτι να μου πεις? Όχι, όχι. Σ' ακούμε, Δημήτρη. Και κάτι τελευταίο. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει και έναν ολόκληρο αγώνα ενάντια στο νέο αυτό ακροδεξιό μόρφωμα, το κόμμα Τη Νίκη, η οποία πήρε πανελληνίως 172 χιλιάδες ψήφους και στην Αχαΐα εδώ έχει πάνω από 4.000 ψήφους και μάλιστα ο Μητσοτάκης θα δώσει έμφαση ενάντια σε αυτό το ακροδεξιό μόρφωμα, διότι είναι περιτυλιγμένο, όπως κάνουν δηλώσεις τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με την πρόφαση της Ορθοδοξίας, μολονότι υπάρχουν μέσα παραθρησκευτικές οργανώσεις, παπάδες οι οποίοι δεν ακούν τις εντολές της Ιεράς Συνόδου, δεν άκουγαν μεσούς της πανδημίας, έκαναν λειτουργίες, έβγαζαν λόγους από τον άμβονα εναντίον των εμβολίων, έκαναν του κεφαλιού τους ουσιαστικά. Όλοι αυτοί μαζί και ταυτοχρόνως, μαζί με φιλοχουντικά άτομα ή ομάδες φιλοχουντικές που έρχονται από το παρελθόν, βγήκαν από τα χρονοτούλαπα, συνθέτουν αυτό το ακροδεξιό μόρφωμα, το οποίο ουσιαστικά άντλησε ψήφους από την πηγή της Νέας Δημοκρατίας. Θα προσπαθήσουν δηλαδή και στην Πάτρα, γιατί στην Πάτρα
Έχουν, μου λέγανε, και αυτό το λέμε δημοσιογραφικά και μέσω του ρεπορτάζ, πολιτευτές και βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν συγκεκριμένη δυναμική που εκπορεύεται από τη βοήθεια παπάδων, συγκεκριμένων παπάδων, οι οποίοι είχαν δηλώσει αντιεμβολιαστές, είχαν δημιουργήσει προβλήματα μεσούσης της πανδημίας, καθώς και κάποιων παραθρησκευτικών οργανώσεων που εδρεύουν, που βρίσκονται στην Αχαϊκή πρωτεύουσα και βοηθούν με παντίους τρόπους το ακροδεξιό μόρφωμα Νίκη. Κάνει δηλαδή, είναι διτού χαρακτήρα ο αγώνας της Νέας Δημοκρατίας, είναι και ενάντια στην προοπτική να μπει, να εισέλθει στη Βουλή το συγκεκριμένο κόμμα, και για προφανείς λόγους οπωσδήποτε δεν είναι και ότι καλύτερο να έχουμε εκ νέου ακροδεξιού στη Βουλή. Δημήτρη Χωρίτερ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλά τα νέα από το μέτωπο του πληθωρισμού που έπεσε στο 3% κυρίες και κύριοι τον Απρίλιο. Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί η ανθεκτικότητα της ακρίβειας στην κατηγορία των τροφίμων, όπου οι αυξήσεις συνεχίστηκαν με ρυθμό 11,4% παρά τις μειώσεις στις πρώτες ύλες. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Βλέπουμε πληθωρισμό στο 3%, όμως τα τρόφιμα η ακρίβεια παραμένει. Τι κατάσταση υπάρχει, γιατί έχουμε αυτή τη διαφορά? Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι ήταν ευχάριστα τα νέα. Ευχάριστη έκπληξη που μας επεφύλασε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. 3% ο πληθωρισμός έπεσε και άλλο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αυτό αφορά αναφορά στον Απρίλιο. Από 4,6% τον Μάρτιο. Σημαντική μείωση. Και σε αυτό συνέτεινε το γεγονός ότι είχαμε μια μεγάλη πτώση στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Να σου δώσω μερικά νούμερα για να αντιληφθούμε έτσι πού οφείλεται περισσότερο αυτή η πτώση. Μείον 29,9% στις τιμές του ηλεκτρικού. Πλέον το ηλεκτρικό, Γιώργο, και για το μήνα Ιούνιο, από ό,τι πληροφορηθήκαμε σήμερα, η τιμή της μεγαβατόρας είναι στα 50 ευρώ, χαμηλότερα ακόμα και από την εποχή που ξέσπασε η κρίση, ο πόλεμος στην Ουκρανία, και που ζούμε σήμερα τις συνέπειες όλης αυτής της κατάστασης. Μείον 25,1% έπεσε η τιμή στο φυσικό αέριο και 20,7% στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σημαντικές μειώσεις, και οι οποίες με τη σειρά τους, να πούμε ότι συμπαρέσαν και το δίκτυο τιμών καταναλωτή, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την μείωση του 3%. Παρ' όλα αυτά, όπως επεσήμανες εσύ, σημαντικός παράγοντας με ειδικό βάρος και στις τσέπες των νοικοκυριών, αλλά και παράλληλα στη διαμόρφωση του δίκτυου τιμών καταναλωτή, τα τρόφιμα, τα οποία, Γιώργο, δυστυχώς επιμένουν. Η ακρίβεια παραμένει κολλημένη, θα λέγαμε, γύρω στο επίπεδο του 11%, 11,4% για την ακρίβεια, η εικόνα για τον μήνα Απρίλιο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι αυξήσεις σε αυτή την κατηγορία των προϊόντων βασικής κατανάλωσης συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση. Δεν είναι χαμηλό το ποσοστό αυτό. Αν το πάμε συρρευτικά, θα δούμε ότι μέσα σε ένα χρόνο η ανατίμηση φτάνει και ξεπερνάει ακόμα και το 100% στις τιμές που είχαμε ένα χρόνο πριν. Και αυτό, βέβαια, το ζούμε και το διαπιστώνουμε και σήμερα, βέβαια. Να σου δώσω μερικές τιμές και εδώ, να πούμε τα αυγά και τα γαλακτοκομικά. 19,1% η αύξηση, τεράστια τιμή, πολύ μεγάλη. Έλαια και λίπη 16,2% ο ρυθμός ανατιμήσεων, λοιπά τρόφιμα 14,6%, ψωμί και δημητριακά 13,8%, καφές, κακάο και τσάι 12,1% και τα κρέατα 12% ο πληθωρισμός το μήνα Απρίλιο. Επίσης, ζάχαρη, σοκολάτες και παγωτά στο 11% οι ανατιμήσεις, τα αλκοολούχα ποτά 10,1%, μεταλλικά νερά χυμή 8,4%, λαχανικά 6,2% και ψάρια 4,5%. Όπως βλέπεις, η κατηγορία των τροφίμων εξακολουθεί να σέρνει τον χορό της ακρίβειας στην Ελλάδα, και όπως είπαμε, ένα φαινόμενο το οποίο ζούμε καθημερινά όλοι μας στις τιμές στο ράφι των σούπερ μάρκετ και των παντών των καταστημάτων πώλησης ειδών διατροφής. Και επειδή μπαίνουμε και σε καλοκαίρι και πολλοί μπορεί να προγραμματίζουν τις διακοπές τους και τα ταξίδια, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η εποχή αυτή κινητοποιεί πολύ κόσμο για να βγαίνει και να κάνει ταξίδια. Έρχεται και τρίμερο. Ναι, να σου πω ότι ήδη καταγράφονται ανατιμήσεις στα ξενοδοχεία, στη διαμονή, στις μεταφορές, και τις τελευταίες μέρες βλέπουμε και τα καύσιμα να τσιμπάνε λίγο.
Κάθε 2-3 μέρες βλέπουμε ένα-δύο λεπτά να τσιμπάνε. Είναι και στο 90 Πάτρα, περίπου. Έτσι, γύρω, ναι, 85. Λίγο χαμηλότερα. Η τιμή της Πάτρας είναι γύρω στον 85-86. Είναι και η μέση τιμή της χώρας. Να πούμε λοιπόν στις υπηρεσίες μεταφορών. Παρουσιάζονται μεγάλες ανατιμήσεις φέτος. Τα εισιτήρια των αεροπλάνων στα 35% οι αυξήσεις. Ακόμη στα ταξί 32,9% και εισιτήρια των πλοίων, ιδιαίτερα χρήσιμη πληροφόρηση αυτή, 11,2%. Τα ξενοδοχεία αυξήσεις τον μήνα Απρίλιο 22,2%, εστιατόρια, καφέ και κηλικία 7,9%, ενώ το υπόλοιπο πακέτο διακοπών συμπληρώνεται με αυξήσεις στις τιμές γενικά στα πακέτα των διακοπών κατά 10,9%. Όσοι προγραμματίζουν φέτος διακοπές να λάβουν αυτό υπόψη τους, ότι υπάρχουν σημαντικές ανατιμήσεις, όπως επίσης και στα ξενοδοχεία, στις προσφερόμενες τιμές των ξενοδοχείων, και με το γεγονός ότι φέτος περιμένουμε, Γιώργο, μεγάλο κύμα τουριστών. Ήδη στο λιμάνι να σου πω ότι οι πληροφορίες από τα τουριστικά γραφεία και τους τουριστικούς πράκτορες για τις κρατήσεις του καλοκαιριού δείχνουν ρεκόρ αύξησης σε επίπεδο 10 ετίας, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στο λιμάνι της Πάτρας. Αυτό δείχνει ότι αυτές οι ψηλές τιμές σίγουρα θα παραμείνουν και το καλοκαίρι, όπως επίσης τα ίδια μηνύματα μας έρχονται και από το αεροδρόμιο του Αράξου. Μέχρι και τον Ιούνιο 30% αύξηση στην αεροπορική κίνηση, επιβάτες από το εξωτερικό, από διάφορες χώρες, με οδηγώ πάντα την Γερμανία. Ο μισός τουρισμός που καταφθάνει στο αεροδρόμιο του Αράξου προέρχεται από τη Γερμανία και όλοι οι υπόλοιποι από άλλες χώρες της Ευρώπης και φέτος για πρώτη φορά και από το Ισραήλ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σωτήρη, για τις πληροφορίες. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Τιμές όκυρες και κύριοι στα παγωτά το φετινό καλοκαίρι και το αγαπημένο γλυκό του καλοκαιριού τίνει να γίνει για πολλά νοικοκυριά είδος πολυτελείας. Η τιμή του παγωτού στα ζαχαροπλαστεία έχει κυριολεκτικά απογειωθεί. Το 2022 για μια μπάλα παγωτό δίναμε από 1,40 μέχρι 2,40 ευρώ. Τώρα θα δώσουμε από 2,5 μέχρι 3 ευρώ, όπως θα δείτε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Σε τιμές χρυσού θα πληρώνουμε το φετινό καλοκαίρι τα παγωτά, ενώ σημαντικές εμφανίζονται και οι αυξήσεις στα γλυκά. Οι ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες και βασικά προϊόντα Παρασκευής, όπως το γάλα, η ζάχαρη και η σοκολάτα, αλλά και οι ξηροί καρποί, έχουν εκτινάξει τις τιμές στα ύψη. Τα ζαχαροπλαστεία προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές προς τα κάτω για να μην μειωθεί κι άλλο η πελατεία τους, όμως αναποφεύκτα η κατανάλωση παρουσιάζει σημαντική κάμψη. Υπάρχει αύξηση από πέρυσι, υπάρχει και πολλή αύξηση. Έχουμε απορροφήσει όλες τις αυξήσεις, έχουμε αυξήσει ελάχιστα τις τιμές. Και προσπαθούμε, αγοράζοντας μεγαλύτερες ποσότητες, να κρατήσουμε τις τιμές στα ίδια επίπεδα. Μόνο έτσι. Ύλες οι οποίες έχουν προϊόντα που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση αυτή την περίοδο έχουν αυξηθεί. Όπως είναι τα γλυκά, όπως είναι τα παγωτά, όπως είναι αυτό το είδος ζαχαροπλαστικής. Ζάχαρη, γαλακτοκομικά, γάλατα, κρέμες και όλα αυτά έχουν αυξηθεί και έχει εκτοξευθεί δηλαδή η τιμή τους. Τώρα ίσως οφείλεται στη ζήτηση των προϊόντων και το εκμεταλλεύονται οι εταιρείες, δεν ξέρω τώρα ποιος. Αυτό που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό είναι μια συνεχής αύξηση στη ζάχαρη, στο γάλα, σε πολλές πρώτες ύλες. Το αλεύρι είναι σταθερό, αλλά περιμέναμε να πέσουν όλα, όπως και η ζάχαρη, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μετά τις ανατιμήσεις στην αγορά, το αγαπημένο γλυκό του καλοκαιριού, το παγωτό, τείνει να γίνει για πολλά νοικοκυριά είδος πολυτελείας, όπως ήδη πολλοί καταναλωτές έχουν μειώσει σημαντικά τις αγορές τους σε παγωτά και γλυκά, ψωνίζοντας ποσότητες για μόνο μία ημέρα και όχι για το ψυγείο τους όπως παλαιότερα. Έχουν πάρει αύξηση τα ζαχαροπλαστική σε προϊόντα. Το ψωμί μένει σταθερό, δεν ξέρω αν μπορούμε να το κρατήσουμε όμως. Το κρατάμε με νύχια και με δόντια. Δουλεύω, αλλά δεν ξέρω πόσα χάνω. Και αυτή ήταν η πραγματικότητα. Δηλαδή, πέρσι ήταν μια καταστροφική χρονιά, πιστεύω, δηλαδή, για όλους τους κλάδους που ήταν στην εστίαση. Γιατί εδώ στην περιοχή, επειδή δραστηριοποιούμε και στη Σαντορίνη, δεν υπάρχει δυνατότητα να μετακυλήσει το κόστος άμεσα στους πελάτες. Γιατί οι πελάτες είναι συγκεκριμένοι και πρέπει να περιμένεις λίγο. Δεν μπορείς με την πρώτη ανατίμηση να πας κατευθείαν να πεις ότι ανέβηκαν 20% οι πρώτες ύλες και εγώ θα ανεβάσω. Στον τουρισμό γίνεται γιατί οι πελάτες είναι κυλιόμενοι και υπάρχει μια διαδοχική αναλλαγή. Έχει πάει μεγάλη αύξηση, όχι μια μικρή. Είναι μεγάλη και είναι θέμα για όλα τα καταστήματα. Σε σχέση με πέρυσι έχουν πάει 1 ευρώ το κιλό. Και η αύξηση που έχουμε πάρει εμείς από τους πρώτες ύλες είναι πολύ παραπάνω.
Πλέον μία μπέλα παγωτό απλής γεύσης αγγίζει σε μία μεσαία τουριστικά περιοχή ακόμα και τα 3 ευρώ, ενώ πέρσι κυμαίνονταν από το 1,40 έως και το 1,30. Έτσι, μία τετραμελής οικογένεια για να πάρει από 2 μπάλες παγωτό το κάθε άτομο θα έδινε πέρυσι 18 ευρώ και 40 λεπτά, ενώ φέτος χρειάζεται να βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη για να δώσει το ποσό των 24 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, οι βουλευτικές εκλογές είναι προάγγελος εξελίξεων και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Σβόλη, επικεφαλής παράταξης Πάτρα Ενωμένη. Κύριε Σβόλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τελικά, τι να αναμένουμε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές? Είναι ένα ξεκάθαρο προβάδισμα για την δημοκρατία εδώ στην Αχαΐα. Θα είναι προάγγελος εξελίξεων, πιστεύετε, και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι εκλογές της 25ης Ιουνίου? Είναι επόμενο. Εμείς είμαστε μια δημοτική παράταξη ΖΟΣΑ. Μια δημοτική παράταξη που, αν θυμάστε, είχε πάρει τη στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν έχουμε κάθε δικαίωμα να λέμε και να είμαστε χαρούμενοι ότι αυτή η μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας δίνει και σε εμάς όθηση. Και προφανώς, αν είμαστε μια φορά αισιόδοξοι πριν τις εκλογές τις βουλευτικές, τώρα είμαστε πολύ περισσότερο αισιόδοξοι. Αναμένουμε λοιπόν να ωφεληθούμε και εμείς μετά από τις βουλευτικές εκλογές, αλλά μέχρι τις 25 του μήνα είμαστε, τα κεφάλια είναι χαμηλά, κοιτάμε κάτω, δουλεύουμε όμως εμείς σαν δημοτική παράταξη και μετά τις εκλογές, το δεύτερο γύρο, θα είμαστε και πιο ανοιχτοί στην κοινωνία. Από εκεί πέρα, ένα άβλογο ερώτημα είναι, κύριε Σβόλη, για το αν θα σας δοθεί τελικά και επισήμως το χρήσμα από τη Νέα Δημοκρατία. Τι πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι είναι ξεκάθαρο και το μήνυμα της κάλπης στις εκλογές τουλάχιστον της 21ης Μαΐου και αναμένεται να είναι το ίδιο και για τις δεύτερες εκλογές? Πρέπει τελικά να δοθεί το χρήσμα στην παράταξή σας ή όχι? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει εξ αρχής, έχουμε πει από τα τέλη του Οκτωβρίου και από τον Νοέμβριο του 2022 ότι το χρήσμα το ζητούμε κυρίως από τους πολίτες, το ζητούμε κυρίως από την τοπική κοινωνία. Και θυμόμαστε όλοι ότι το ίδιο ακριβώς είπε μια εβδομάδα μετά τον Νοέμβριο του 2022 και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ήρθε στην Πάτρα και σε ερώτηση δημοσιογράφου απάντησε ακριβώς το ίδιο, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ασχολείται με την τοπική αυτοδίκηση πρώτου βαθμού. Και νομίζω ότι καλά κάνει, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού δεν είναι τόσο πολύ κομματικοποιημένη. Ασφαλώς υπάρχει πολιτική ιδεολογία, αλλά ξέρετε κάτι, η Λακούβα δεν έχει χρώμα πράσινο ή μπλε ή κόκκινο. Η Λακούβα είναι για όλους πατεμούς το ίδιο. Άρα λοιπόν εμείς μια διαδικασία από τη βάση προς την κορυφή πείθουμε τους πάντες και θα πειθεί και η κορυφή. Νομίζω όμως ότι το μήνυμα της κοινωνίας προς εμάς είναι ξεκάθαρο. Προχωρήστε είναι το μήνυμα. Πάντως κάποιοι υποστηρίζουν ότι και η ψήφος στην παράταξη Πελετίδη, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, ίσως ήταν και μια ψήφος διαμαρτυρίας. Πιστεύετε ότι το επόμενο διάστημα θα επικρατήσουν άλλες παράμετροι για το τι θα ψηφίσει ο κόσμος? Θα σκεφτεί δηλαδή με διαφορετικό τρόπο ο ψηφοφόρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές? Κοιτάξτε, στις εκλογές τώρα του 2023 πιστεύω θα επικρατήσει η ευθυκρισία, η ορθή, η κρίση, η λογική. Ο πολίτης πια δεν θα δώσει πια άλλη ευκαιρία στη λαϊκή συσπήρωση, γιατί έχει καταλάβει μετά από 9 χρόνια ότι αυτή η δημοτική αρχή δεν έχει προχωρήσει την πόλη μπροστά. Πριν από μικρή σημασία σε έργα, δεν μπορώ να μηδενίσω τα πάντα, δυστυχώς η πόλη έχει μείνει χωρίς καθαριότητα, έχει μείνει χωρίς λύσεις στο πρόβλημα της αποχέτευσης, χωρίς λύσεις σε σοβαρά προβλήματα. Δεν έχουμε λύσει το θέμα με τα απορρίμματα, δεν έχουμε ανάπτυξη στην πόλη μας, δεν έχουμε τουρισμό στην πόλη μας, δεν έχουμε θαλάσσιο μέτωπο στην πόλη μας, δεν έχουμε σύνδεση με το πανεπιστήμιο στην πόλη μας. Αναρωτιέμαι τι έχουμε στην πόλη μας. Έχουμε μια δημοτική αρχή που δυστυχώς το μόνο που ξέρει να κάνει και είναι το αφήγημά της αυτό, είναι να ρίχνει πάντα ευθύνες σε όλους τους άλλους, σε όλα τα μεγάλα κόμματα, πλην από τον εαυτό της. Λες και δεν διοικεί η ίδια την πόλη της Πάτρας. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή και θα είμαστε η δημοτική αρχή για όλους τους πατρινούς και όχι μόνο όπως κάνει τώρα ο κ. Πελετίδης για το κομμάτι του 6,6 που τώρα έχει πάει κοντά στο 8% σύμφωνα με τις τελευταίες εκλογές. Μόνο δηλαδή και μόνο για τους ΚΚΕ όσοι αγαπάνε τον μαξισμό. Πάντως κάποιοι πριν από τουλάχιστον 2 μήνες θεωρούσαν ότι ήταν άτρωτος ο Κώστας Πελετίδης στο επίπεδο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Θεωρείτε τελικά ότι υπάρχει δυνατότητα να νικηθεί ο Κώστας Πελετίδης? Νομίζω ότι και μετά τις εκλογές τις βουλευτικές το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Προχωρούμε με αυτό το στόχο να είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή. Ναι, μπορεί να γίνει.
Και τι μηνύματα εισπράττεται γενικότερα από τον κόσμο, επιδιώκει αυτή την αλλαγή, τι θέλει αυτή την αλλαγή, κύριε Σβόλη? Πραγματικά ο κόσμος το θέλει, οι πολίτες θέλουν να γίνει αυτή η αλλαγή και σας είπα γιατί. Γιατί δεν έχουν δει κάτι καλό, κάτι ιδιαίτερα καλό από αυτή τη σημερινή δημοτική αρχή. Θέλουν κάτι διαφορετικό. Και ξέρετε κάτι, εμείς πρεσβεύουμε και κάτι καινούριο πολιτικά. Δεν είμαστε το παροχημένο, το παλιό σύστημα. Έχουμε την καθαρότητά μας, έχουμε την εντυμότητά μας, έχουμε τη διάθεση προσφοράς. Έχουμε μια παρουσία 4 χρόνια συνεχή με προτάσεις, με ιδέες, με σκέψεις, με οράματα. Νομίζω λοιπόν ότι αξίζουμε την ευκαιρία και θα μας τη δώσει ο πατρινός πολίτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σβόλη, για τη συμμετοχή σας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Μαζική επίθεση δέχτηκε, κυρίες και κύριοι, σήμερα η Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας, με αποτέλεσμα οι προαγωγικές εξετάσεις της σημερινής ημέρας να μετατεθούν για άλλη ημερομηνία. Σωτήρη, είχαμε δύσκολα, ήταν μια δύσκολη ημέρα σήμερα. Ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις όπου η Τράπεζα Θεμάτων ουσιαστικά έπεσε. Τι ακριβώς συνέβη? Ναι, θα λέγαμε ότι ήταν πρωτοφανές το γεγονός αυτό, το περιστατικό. Προφανώς μιλάμε για μια οργανωμένη επίθεση σε επίπεδο hacking. Τώρα το ζήτημα είναι αν αυτή η επίθεση έγινε από το εσωτερικό ή από το εξωτερικό. Πραγματικά τι έγινε, τι συνέβη σήμερα? Να περιγράψουμε όσο το δυνατόν πιο απλά λόγια γίνεται. Τα κομπιούτερ του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, μέσω των οποίων λειτουργούν οι σελίδες ή ιστοσελίδες της Τράπεζας Θεμάτων, είναι αυτές οι βάσεις δεδομένων στις οποίες ανατρέχουν κάθε χρόνο στις προαγωγικές και πολιτήρες εξετάσεις του Λυκείου οι καθηγητές και οι μαθητές, για να από εκεί τραβιούνται τα θέματα και υπάρχουν και απαντήσεις. Από εκεί στην ουσία οργανώνεται όλο το ερωτηματολόγιο που μπαίνει στις προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών του Λυκείου. Δέχθηκε μία μεγάλης κλίμακας επίθεση, λέγεται κατανεμημένη επίθεση, λέγεται το σχετικό αυτό το θέμα, το πρόβλημα που παρουσιάστηκε. Με απλά λόγια, γίνονται μαζικές επισκέψεις από τρίτους προς την πλατφόρμα τη σχετική. Σήμερα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, δεχόταν η πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων 280.000 συνδέσεις ανά δευτερόλεπτο. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα για να τα διαχειριστεί ο σερβερ, τα μηχανήματα, οι υπολογιστές της συγκεκριμένης υπηρεσίας, και γι' αυτό έπεσαν, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη. Το ζήτημα, όπως είπαμε, αφορά και τα συστήματα ασφάλειας που θα πρέπει να τηρούνται σε αυτές τις περιπτώσεις από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, εν προκειμένου από τα Υπουργεία Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για να μην παρουσιάζονται παρόμοια προβλήματα. Το Υπουργείο Παιδείας διαβεβαίωσε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις διοργανώνονται και τα θέματα τους δίνονται από διαφορετικό σύστημα, από διαφορετικό κύκλωμα, και άρα δεν συντρέχει κάποιο λόγο ανησυχίας. Ωστόσο, να πούμε ότι τουλάχιστον στην περιοχή της Αχαΐας καταγράφηκαν 12 περιπτώσεις σχολείων που δεν κατάφεραν να τραβήξουν θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων για τις προαγωγικές εξετάσεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτά τα σχολεία μεταθέτουν τη σημερινή ημέρα, τα διαγωνίσματα της σημερινής ημέρας σε άλλες ημερομηνίες. Είναι 12 σχολεία στην Αχαΐα, Σωτήρη. 12 σε όλη την Αχαΐα, τα περισσότερα βέβαια στην Πάτρα, και υπάρχουν και κανένα τριάρι, από ό,τι μάθαμε, σε δήμους όμορους των Πατρών. Να σου πω ότι για τους μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου που δεν εξυπηρετήθηκαν σήμερα, δεν εξετάστηκαν, θα εξεταστούν στο συγκεκριμένα μαθήματα εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, δηλαδή στις 15 Ιουνίου. Οι μαθητές της τρίτης τάξης των γενικών λυκείων που είχαν το ίδιο πρόβλημα θα εξεταστούν μεθαύριο, την Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που αναμένεται να βγει αύριο. Και οι μαθητές πάλι της τρίτης λυκείου των επαγγελματικών όμως λυκείων που δεν εξετάστηκαν σήμερα θα εξεταστούν αύριο Τρίτη. Από ό,τι φαίνεται ήταν περιορισμένης κλίμακας τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των σχολείων που επηρεάστηκαν στην Αχαΐα, και βέβαια, όπως είπαμε, προκύπτουν και αυτά τα ζητήματα, κατά πόσο δηλαδή θα πρέπει να προστατεύονται αυτές οι υποδομές. Πάντως είναι σημαντικό, Σωτήρη, να μην γίνει αυτό και στις πανελλαδικές εξετάσεις που αυτό ξεκινούν την Πέμπτη. Προφανώς. Αυτό είναι το προαπαιτούμενο, ξεκινούν την Πέμπτη από τα τεχνικά λύκεια και την Παρασκευή από τα γενικά. Οπότε καταλαβαίνει κανείς να έχει το άγχος των εξετάσεων και να σταματήσει ξαφνικά διαδικασία. Σωστά. Να μην μπορεί να γίνει διαδικασία έτσι. Σωστά, και περιμένουμε έστω και την τελευταία αυτή την ώρα να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας από τα αρμόδια υπουργεία, για να μην έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα και στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οπότε εκεί θα είναι πιο περίπλοκο το πρόβλημα, γιατί καταλαβαίνεις ότι ακόμα και σε ένα σχολείο, σε ένα-δύο ή λίγα σχολεία να παρουσιαστεί το πρόβλημα, καταλαβαίνεις ότι επηρεάζει συνολικά και την αξιοπιστία όλου του συστήματος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη, για τις λεπτομέρειες.
Περιοδία στο Καραμαντά είναι νοσοκομείο παιδών, συνοδευόμενος από το Σωματείο των Εργαζομένων, πραγματοποίησε το πρωί ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Ζήτησε να σταματήσουν οι απειλές και οι προσβολές κατά των γιατρών του νοσηλευτικού ιδρύματος που δίνουν μάχη για τη ζωή των μικρών ασθενών. Αιτία της επίσκεψης, τα όσα συμβαίνουν στη δίκη της 34χρονης μητέρας από την Πάτρα, όπου κατά τον κύριο Γιαννάκο διαβάλλεται σκόπιμα το ήθος και ο επαγγελματισμός των γιατρών από την υπερασπιστική της γραμμή. Με τη συνεχής επιθέση του συνηγόρου της 34χρονης μητέρας από την Πάτρα που κατηγορείται για το θάνατο της 9χρονης κόρης της Τζορτζίνας, Αλέξη Κούγια, ο οποίος έχει καταφερθεί κατά επανάληψη εναντίον των γιατρών του Καραμανδανίου ενώ απειλεί να τους μηνύει, σχετίζεται η πρωινή επίσκεψη του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, Μιχάλη Γιαννακού, στο Καραμανδάνιο. Η αξιολόγηση των νοσοκομείων, των γιατρών, των νοσηλευτών γίνεται κάθε μέρα από τους ασθενείς και όχι στις αίθουσες δικαστηρίων μιας δίκης που πράγματι έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο από τις ύβρις αλλά και τις αιτιάσεις ενός νομικού συμβούλου. Θέλουμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στους γιατρούς και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Πάτρας που συκοφαντούνται ανέτια σε δικαστικές αίθουσες, δήλωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος. Κάνουμε έκκληση προς πάσα κατεύθυνση. Όταν μιλάνε με τέτοιους χαρακτηρισμούς, πρώτα να βουτάνε τη γλώσσα τους στο μυαλό τους. Δεν μπορείς να θέτεις θέμα αξιοπιστίας δυο και τριών μεγάλων νοσοκομείων, ενός παιδιατρικού και ενός πανεπιστημιακού, που κάθε μέρα τα επισκέπτονται πάρα πολλοί ασθενείς και περιθάλπτονται και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της υγείας που έχουν. Δημιουργείται ζήτημα αξιοπιστίας, γιατί η δίκη αυτή έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν και ούτε είναι δουλειά δική μας, ούτε έχουμε το χρόνο, ούτε τα χρήματα να κάνουμε μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση και να είμαστε στα δικαστήρια. Η δουλειά μας είναι εδώ με τους ασθενείς να δίνουμε κάθε μέρα τη μάχη για να σώζουμε ζωές ασθενών. Τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ υποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι που επεσήμαναν ότι δεν γίνεται να ανεχθούν άλλο αυτές τις επιθέσεις που δέχονται σε μια δίκη με τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, τονίζοντας πως επί δεκαετίες μέρημνά τους είναι μόνο η παροχή βοήθεια στους μικρούς ασθενείς. Δεν θα ανεχθούμε καμία προσβολή για το προσωπικό του νοσοκομείου μας από κανέναν. Προσωρινή ανάκληση λειτουργίας για 2 μήνες στο Καζίνο Ρίο, αποφάσισε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Είναι το τελευταίο βήμα πριν το οριστικό λουκέτο της επιχείρησης μετά το ναυάγιο του σχεδίου διάσωσης. Σωτήρη, τι γίνεται από εδώ και, και πέρα με το συγκεκριμένο θέμα? Ναι. Έχουμε προσωρινή ανάκληση λειτουργίας. Η προσωρινή, η οποία καταλήγει σε οριστική, όπως δείχνουν τα πράγματα, εκτός αν προκύψουν κάποια εξαιρετικής σημασίας δεδομένα στο μεταξύ. Σήμερα είχαμε και τη σχετική ανακοίνωση από τη διεύθυνση του καζίνου. Ειδοποιεί το κοινό και τους πελάτες του ότι από αύριο είναι τίθεται εκτός λειτουργίας και για τους επόμενους 2 μήνες. Αυτό λέγεται προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η οποία όμως, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, του κυρίου Δημήτρη Τζανάτου, οδηγούμαστε και σε οριστική αφαίρεση μετά από 2 μήνες. Γιατί? Για τον απλό λόγο ότι η εταιρεία δεν κατάφερε να περάσει το σχέδιο διάσωσης, η Γλάφκα Capital που είχε αναλάβει και τα δάνεια της επιχείρησης. Το αρμόδιο δικαστήριο, κατάφερε, ναι, έτσι. Δεν πήρε και την προστασία που ζητούσε προχθές, με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένη πλέον σαν επιχείρηση στο καζίνο απέναντι σε οποιοδήποτε πιστωτή με μία απλή αίτηση κήρυξης πτώχευσης, τελειώνει. Game over, όπως λέμε, στην ορολογία των Παιγνίων. Να δούμε, βέβαια, εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι σήμερα απέστειλαν μια έκτακτη επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων, τον Υπουργό Οικονομικών, τον προσωρινό Υπουργό Οικονομικών και τον ΕΦΚΑ. Ζητά να διοριστεί η προσωρινή διοίκηση μέχρι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, μέχρι να τρέξει η επιχείρηση, να λειτουργήσει δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, να έχει έσοδα τα οποία, όπως ισχυρίζονται οι εργαζόμενοι, μπορούν να καλύψουν και τις τρέχουσες μισθολογικές ανάγκες αλλά και τις ανάγκες για τους υπόλοιπους πιστωτές. Δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια διάθεση από την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων, με λαμβανωμένο υπόψη των δηλώσεων που έκανε ο κ. Τζανάτος, ο πρόεδρος του φορέα, ο οποίος από ό,τι έκανε γνωστό με δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης, οδηγείται πλέον στην αναζήτηση εταιρείας που θα αναλάβει το καζίνο του Ρίου, απαλλαγμένο όμως, Γιώργο, από οποιαδήποτε βάρη του παρελθόντος. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι τα χάνουν όλα, όπως και όλοι οι πιστωτές χάνουν όλα τα χρήματα και τις οφειλές που διεκδικούσαν, γιατί πολύ απλά αν έρθει καινούριος επενδυτής
με νέα νομοθετική ρύθμιση που θα χρειαστεί να την κάνει η επόμενη προφανώς κυβέρνηση και όχι η προσωρινή. Οπότε καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα, οπότε, πάρα πολύ σκούρα για τους εργαζόμενους στο καζίνο κατά βάση. Η εξέλιξη είναι πολύ δυσάρεστη, Σωτήρη. Ναι, και εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε και το γεγονός ότι στην αίτηση προστασίας που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και που απορρίφθηκε, αίτηση του επενδυτή, η εργαζόμενη, το σωματείο μάλλον των εργαζομένων, τάχθηκε απέναντι, ζήτησε πρακτικά στην ουσία με τη στάση που πήρε το καζίνο να κλείσει και καταλαβαίνεις ότι από εδώ και στο εξής τα πράγματα είναι όχι απλά δύσκολα, μάλλον προδιαγραμμένα για το οριστικό λόγιο και το της επιχείρησης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη, για τις πληροφορίες και για το ρεπορτάζ. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι. Καλό σας βράδυ.